Η Ρουάντα είναι αλήθεια ότι δεν φημίζεται για το βόλιο. Ωστόσο, ένα παίκτη από αυτή τη χώρα κρίθηκε ω πιθανό διαμάντι από τον Ηλία Κρεούζη και έτσι η διοίκηση τη Ακουμοτινή έσπρεψε να το κλείσει και να το φέρει στη Θράκη. Ο λόγο για τον 25χρονο διεθνή διαγώνιο Νέλσον Ράγκουα, αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή τη Ακουμοτή μετά τον Βραζιλιάνο Πασαδόρο Πετρασόνη, με τη διοίκηση να δείχνει πρόθεση να ξεκαθαρίσει από νωρί την υπόθεση Ρόρστερ ώστε να μην τρέχει τελευταία στιγμή. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί τη Παρασκευή, το τμήμα Βόλη τη Αθλητική Ένωση Κομοτινή ανακοινώνει την έναρξη συνεργασία με τον Αθλήν ο Νέρσον Ρούραγκουα, που αγωνίστηκε είναι γεννημένο το 1993, έχει ύψο 2,7 εκατοστά και είναι εν ενεργεία διεθνή με την ηθική τη χώρα του, τη Ρουάντα. ύστερα από αναζήτηση μηνών και έχοντα παρακολουθήσει πολλέ περιπτώσει αθλητών που αγωνίζονται στη θέση του διαγόνιου, ο Λιέ Κρεούζ κατέληξε στην εξαιρετική και ελπιδοφόρα περίπτωση του Νέρσον Ρούραγκουα. Με όπλο την εκρηκτικότητα αλλά και τη δύναμη, ο Νέρσον έρθει στη Κομοτινή για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει του στόχου τη. Έχει εμπειρία από ευρωπαϊκέ ομάδε καθώ αγωνίστηκε στη Δανία και τη Φιλανδία με μεγάλη επιτυχία, ενώ πέρσι είχε κλείσει επίση στην πλοέστη από την οποία ήρθε ο Στάνκου στο ΠΑΟΚ, σαν τα μπλόγο Ρουμανία, αλλά δεν το έβγαλε βίζα η ρουμανική πρεσβεία. Είναι εκτό έγκαινη χώρα και είναι πραγματικά δύσκολο. Έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει στη χώρα του στην Γκυζαγκάρα Volleyball Club. Η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν όταν πέρσι επελέγει να λάβει μέρο στα δοκιμαστικά για Κορέα, όντω ο πιο άγνωστο αλλά είδα στοιχεία πάνω του.